Ξεκίνησαν οι εργασίες ξυλώματος του επικίνδυνου τοιχείου αντιστήριξης στο επαρχιακό δίκτυο Χουδέτσι Παρθένη Πύργος στο ύψος της Λιγόρτινου. Και όλα αυτά 1,5 μήνα μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Crete TV και στη σκιά της τραγωδίας Ατέμπη. Η μελέτη και η υλοποίησή της υποστηρίζεται από γεωλόγους και γεωτεχνικούς, σύμφωνα πάντα με τον προϋπολογισμό του έργου, με σκοπό την αποκατάσταση του συγκεκριμένου τμήματος, αλλά και ασφαλότρωση σε ένα σημαντικό τμήμα του οδικού άξονα, διαγράμμιση και σήμανση. Βλέπω κάνουν ενέσεις, κάνουν πάλι διαδικασία από την αρχή. Εσείς που περνούσατε από εκεί πέρα τρέματα κάθε φορά? Εννοείται. Πολύ επικίνδυνο σημείο, πολύ κακό σημείο, τα τσιμέντα όλα μέσα στον δρόμο. Πιστεύω πως θα γίνει η δουλειά. Ξέρω εγώ. Αυτό από κάτω κόβει, οι τσιμεντοενέσεις πάνε μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Άμα κόψει πάλι από κάτω, από πιο κάτω, είναι αδόρο-άδωρο. Πιστεύω, θα από μέσα βάλουν άλλες ενέσεις, απ' έξω θα γίνει μπετό τυχείο πάλι και να κάνουμε το σταυρό μας. Όπως ανέδειξε πρόσφατα ο τηλεοπτικός φακός, ορατός ήταν ο κίνδυνος να πέσει τμήμα του τοιχείου, το οποίο είχε πάρει επικίνδυνη κλίση και σε μια περιοχή μάλιστα όπου καταγράφονται έντονα κατολιστικά φαινόμενα. Δημότες έκρουαν το καμπανάκι του κινδύνου προκειμένου να τρέξουν οι διαδικασίες και προτού σημειωθούν τυχόν δυσάρεστες καταστάσεις. Έγινε το τοιχείο και έχει μεγάλη επικίνδυνοτητα. Αυτό το τοιχείο κάποιος το έφτιαξε. Αλήθεια, η περιφέρεια διερωτήθηκε ή κάλεσε τον αρμόδιο εργολάβο να του πει γιατί δεν το έφτιαξε καλά. Η επικινδυνότητα τη βλέπετε. Είμαστε τυχεροί λόγω καιρικών συνθηκών, επειδή δεν είχαμε βαρύ χειμωνιά για να φύγει το τοιχείο και να εγκλωβίσει κόσμο. Και ο Δήμος Αρχανών Αστερούσιων, με έγγραφο που απέστειλε τον Ιανουάριο του 2016 προς την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης, τόνιζε την ανάγκη ενίσχυσης και στήριξης του τοιχείου, επισημένοντας ότι σε ένα μεγάλο τμήμα του είναι εμφανής η θράψη του και ότι έχει πάρει επικίνδυνη κλίση. Η κατάσταση του τοιχείου επιβαρύνθηκε και από τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021, γεγονός που οδήγησε στην τροποποίηση της μελέτης. Δεν συμφώνησε να αναλάβει με το ίδιο κόστος την τροποποιημένη μελέτη. Έγιναν κάποιες συζητήσεις, διότι δεν είχαμε άλλα περιθώρια και μετά από πολλά στάδια είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος, η ανάδοχος εταιρεία και έχει ξεκινήσει το έργο. Εδώ και λίγες ημέρες η ανάδοχη εταιρεία έπιασε δουλειά, καθώς έγινε άρση της διάλυσης της εργολαβίας μετά από προσπάθειες που κατέβαλε η Περιφέρεια Κρήτης με φόντο το επικίνδυνο σημείο, όπου υπήρχαν ζητήματα για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. Υπήρχε κίνδυνο πτώσης, δηλαδή όποιος περνούσε. Ήταν επικίνδυνα. Και είναι επικίνδυνα. Άμα τώρα που φτιάχνεται, εγώ είδα και κάνουν καλή δουλειά. Εκλογές είναι και εκλογές, ξέρεις, κάνουν πολλά. Μετά από αρκετά χρόνια, δρομολογείται πλέον λύση με τον ανάδοχο να προχωρά σε αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης του τοιχείου, ενώ παράλληλα θα δρομολογηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης σε αρκετά σημεία του οδοστρώματος. Πριν μερικές μέρες είχε ένα τρακάρισμα πάλι, πέσανε κάτι παιδιά πάνω, λίγο μετά το Χριστός Ανέστη, ας πούμε, το Μεγάλο Σάββατο. Επικίνδυνο, πολύ επικίνδυνο. Σε καθίζεις, ναι. Παιδιά πέφτανε πάνω στις πινακίδες.